πολλά προβλήματα. Δεν πληρωνόμαστε πρώτα-πρώτα, από το Μάιο παίρνουμε έναντι και τώρα είμαστε 2,5 μήνες απλήρωτοι. Οι προμηθευτές δεν μας τροφοδοτούν πράγματα γιατί χρωστάμε. Οι γέροι ζουν από δωρεές. Και αν εμείς έχουμε κάποια έλλειψη, από αυτά που τα βάζουμε από την τσέπη μας, αλλά και εμείς τα παιδιά μας βοηθάνε. Δεν έχουμε χρήματα για να περάσουμε, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε δάνεια. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Ζητάμε ο κύριος Κιτσελής να δεχτεί, να αναλάβει τα χρέη τα οποία τα δημιούργησε και εκείνη, η κρίση και όλοι εκείνοι που είχαν αναλάβει το Ίδρυμα τόσα χρόνια. Δεν το βοηθήσαν καθόλου. Το μόνο που έστειλε ο κύριος Κιτσελής ήταν δυο σακούλες, δυο κουβάλια πατάτες και τίποτα άλλο. Δεν βοήθησε καθόλου. Εμείς το παλεύαμε, ο διευθυντής μας και εμείς οι κοπέλες. Και ο πρόεδρος, ο κύριος Ξαφούλης. Κανείς άλλος δεν μας έχει βοηθήσει. Εμείς μπορεί να μην έχουμε στο σπίτι μας, θα το πάρουμε για τους γέρους. Με αυτά τα λίγα που έχουμε. Ό,τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε. Πώς είναι οι εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή εργάζονται εκεί και δεν παίρνουν το μισθό τους? Είμαστε 7 κοπέλες. Είναι 5 καθαρίστριες, 2 μαγείρισες, 1 νοσηλεύτρια και το διοικητικό προσωπικό 2. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κίτελη, που σπουδάζω ένα παιδί στο εξωτερικό μόνη μου, αν θέλει στον 5ο χρόνο χωρίς να χρωστάει ένα μάθημα, να το φέρω πίσω. Αν θέλει να το φέρω πίσω και να πάει να το δει στα μάτια, χωρισμένη. Με το σπίτι μου 400 ευρώ το μήνα δάνειο, να με πετάξουν απ' έξω. Μην πάω μπροστά του μόνο. Μην πάω μπροστά του. Όλες οι κοπέλες έχουν ανάγκες και δεν κρατάμε ψηλό. Μόνο ξέρετε τι κάνουμε. Αλλάζουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Καταλάβατε? Και πες του το αυτό. Αν θέλει να φέρω το παιδί μου πίσω, στη ιατρική μες το χρόνο, χωρίς να χρωστάει ένα μάθημα. Αν θέλει να το φέρω και να το δει μπροστά του. Εγώ είμαι πιο παλιά και μέσα. Πόσα αυτό χρόνια? Το πρόβλημα δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ. 32 χρόνια είμαι εκεί μέσα και το πονάω αυτό το ίδρυμα. Και ενδιαφερόταν και οι δήμαρχοι και τώρα έχουμε τον κύριο Κιτσελή, ούτε μας δίνει σημασία. Να πηγαίνουμε να ζητιανεύουμε για τους τροφιμούς. Ο κύριος Ξελούς είναι πάντα δίπλα μας αυτά τα 3 χρόνια. Αυτός ο κύριος Κιτσελής δεν ήρθε καθώς. Έτσι λειτουργούν, δεν έχει ηλικιωμένος, δεν είχε γονείς αυτός ποτέ. Κοιτάξτε, έχουν αναστατωθεί οι κοπέλες, μου ζητήσαν μια συνάντηση. Και από εκεί και πέρα μου ζητήσαν βέβαια να έρθω σε επαφή και μαζί σας. Το πρόβλημα του Ιδρύματος είναι ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 24 τροφίμους. Τα έσοδα από τους τροφίμους δεν φτάνουν καν για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ιδρύματος. Και από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε καταλαβαίνετε γιατί πέφτει έξω το Ίδρυμα. Δηλαδή, το Ίδρυμα κατά μέσον όρο το μήνα πέφτει περίπου έξω 5.000 ευρώ. Στο παρελθόν, όταν επί Δημοτικής Αρχής Βαρβαγιάννη, ας πούμε, το Ίδρυμα απαριθμούσε 48 τροφίμους. Έβγαινε, αλλά επιπλέον χρηματοδοτιόταν για από το κράτος. Έπαιρνε συμβατικές κλίνες κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν σκύβει κανένας πάνω από το Ίδρυμα για να πάρει πάλι το Ίδρυμα αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας, ούτως ώστε να μπορεί να επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς όλοι το Ίδρυμα το βλέπουν έτσι μακριά. Πρέπει πρώτον το Ίδρυμα να ενισχυθεί, είναι ένα Ίδρυμα άριστο, δηλαδή μην ακούτε που λέει το Ίδρυμα πέφτει έξω. Οι συνθήκες μέσα στο Ίδρυμα είναι οι καλύτερες από όλα τα Ιδρύματα της Λέσβου. Σας το λέω αυτό υπεύθυνα. Καθαριότητα, καλά φαγητά, τούτες εδώ πέρα οι κοπέλες βάζουν τον ίδιο τους τον εαυτό κάτω, ψωνίζουν οι ίδιες για το Ίδρυμα για να μην κακοπεράσουν οι γέροντες. Και από εκεί και πέρα βοηθάει και ο κόσμος απ' έξω.
με δωρεές και τέτοια. Αλλά δεν μπορεί να βγει έτσι το Ίδρυμα. Πρέπει οπωσδήποτε να βοηθηθεί. Εμείς για να αναλάβουμε το Ίδρυμα, γιατί τώρα με βάση κάποιο προεδρικό διάταγμα που βγήκε στις 8 Ιουλίου η διοίκηση του Ιδρύματος φεύγει από το Δήμο Μυτιλίνης και έρχεται στη Δημοτική Κοινότητα, θα πρέπει οπωσδήποτε ή ο Δήμος Μυτιλίνης να καλύψει τουλάχιστον τις μέχρι τώρα οφειλές του Ιδρύματος προς το προσωπικό και προς τους προμηθευτές, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αναλάβουμε το Ίδρυμα και να βάλουμε τα αφημί μας μέσα στο Ίδρυμα και να είμαστε υπόλογοι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως κανένας δεν έσκυψε πάνω από το πρόβλημα. Και τονίζω ότι μου έχει πει ρητά ο κύριος Αθανασίου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ότι υπάρχουν τρόποι με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα να χρηματοδοτηθεί το Ίδρυμα. Ας ξεκινήσουν τη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω των οικονομικών επιτροπών περιφέρειας, δήμου κτλ. Και εμείς όταν προχωρήσει αυτή η διαδικασία θα αναλάβουμε αμέσως τη διοίκηση του Ιδρύματος για τα περαιτέρω. Αλλά με τις υποσχέσεις δεν μπορούμε να μείνουμε. Γιατί πήραμε αρκετές υποσχέσεις, ήρθανε, ξαναήρθανε, ξαναήρθανε στο Ίδρυμα, είπαμε ότι το Ίδρυμα δεν πάει καλά, δυστυχώς. Αν και μας υποσχέθηκαν ότι θα βρούνε και θα κάνουνε, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έχουμε αποφασίσει, αν ο κύριος Κίτελης δεν σκύψει το πρόβλημά μας και δεν μας βοηθήσει, θα πάμε δικαστικά. Και θα σταματήσουμε και από τη δουλειά μας. Ας πάρει λοιπόν την ευθύνη εκείνος. Τι θα γίνουν αυτοί οι γέροι. Καταλάβατε? Ναι. Ότι θα σταματήσουμε και το διοικητικό προσωπικό και όλοι, ότι ευθυντής όλοι. Θα σταματήσουμε, θα πάμε δικαστικώς και θα γυρέψουμε τα χρήματά μας.